φυλακή η άπονια του κόσμου και η αγάπη σου με στείλανε εκεί. Εκεί που όποιος πάει θα πάσα να ξεχνάει. Τόσες μέρες, τόσα χρόνια απ' τον κόσμο απουσίασα. Το τραγούδι και τους φίλους για να γιατρευτώ θυσιάσα. Το ψέμα καηδιάσα. Γυρίζω απ' τη νύχτα, από το κόσμο έλειψα πολύ καιρό. Με ξέχασαν οι φίλοι και εσύ δεν μου φέρες κακούργα ούτε νερό. Γυρίζω και γελάω κι όλους τους συγκορνάω. Τόσες μέρες, τόσα χρόνια απ' τον κόσμο απουσίασα. Το τραγούδι και τους φίλους για να γιατρευτώ θυσιάσα. Το ψέμα καηδιάσα. Αγαπητοί φίλοι, οι μορφές τέχνης είναι αφιερωμένες στο Στέλιο Καζατζίδη. Τον άνθρωπο που η στάση ζωής και η πορεία του στο τραγούδι έγιναν συνώνυμες της γενναιότητας και της αληθούς ευαισθησίας. Γενναιότητας διότι σαν ασυναγώνιστο σύμβολο επί μισόν αιώνα στάθηκε άκαμπτος, όρθιος, σε μηχανισμούς που παράγουν και πλασάρουν εν πολλής ευτελή ακούσματα και καλλιτέχνες μιας χρήσεως. Αληθούς ευαισθησίας, διότι σε όλη τη ζωή στάθηκε αυτό που ήταν, ο εαυτός του. Και όλοι εμείς, λίγο πολύ, του χρωστάμε κάτι από την ευαισθησία μας και όσα μας καθορίζουν ως ψυχές. Κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς. Υπάρχω μες στα μάτια σου που κλαίνε, μες στα χείλη σου που καίνε, και θα υπάρχω στα τραγούδια που θα ακούς. Κι ώρες ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι και αρχή και φινάλε, και στη σκέψη σου βάλε πως αν κάνεις δεσμό, μες σε λίγο καιρό θα χωρίσεις, γιατί θα υπάρχω εγώ.
υπάρχω στη χαρά σου και στη λύπη. Η μορφή μου δεν θα σου λείπει κι ούτε πρόκειται ποτέ να ξεχαστώ. Υπάρχω μες στη δύχη σου που βρίζεις, στο μυαλό σου που ζαλίζεις, με τσιγάρο να αναμνήσεις και πιωτό. Ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι και αρχή και φινάλε, και στη σκέψη σου βάλε πως αν κάνεις δεσμό, μέσα σε λίγο καιρό θα χωρίσεις, γιατί θα υπάρχω εγώ. Κάποτε φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη, όπου μας περίμενε ένα καράβι που είχε ειδικά χορηγηθεί από την κυβέρνηση για να μεταφέρει όλους τους πρόσφυγες που είχαν έρθει στη Μακεδονία. Το Κορινθία. Εκεί μέσα μαζευτήκαμε όλοι και ταξιδέψαμε και φτάσαμε στην Αθήνα. Γεννήθηκε ο μικρός μου αδελφός, ο Στάθης, ο οποίος ήταν έμβριο. Δηλαδή, μεταφέρθηκε στην κοιλιά της μάνας μου από το χωριό. Η μητέρα μου ήταν σε ενδιαφέρουσα, ήταν, αν θυμάμαι καλά, 8 ή 7,5 μηνών. Και ήμουν αναγκασμένος να ζήσω εγώ πια την οικογένεια. Έκανα πάρα πολλές δουλειές. Εάν θυμάμαι καλά, πούλησα μέχρι νερό με στάμνα. Στην λαχαναγορά των Αθηνών. Γιατί τότε φαίνεται στο νερό ήταν δυσέβρετο. Δεν υπήρχαν τα ψυγεία που αυτά αναπτύνουν. Σε εργοστάσια θα δουλέψει, σε οικοδομές. Και γενικά έκανα ό,τι μπορούσα, ας πούμε, για να ζήσω την οικογένεια. Για το Στέλιο Καζατζίδη δεν κάλεσα να μιλήσουν επαείοντες, φίλοι ή συγγενείς του. Θα δώσω το λόγο σε τρεις ποιητές. Το Βαγγέλη Κάσο, το Γιώργο Καραβασίλη και το Γιώργο Χρονά. Να μας πούν τη γνώμη τους για τον άνθρωπο που, φεύγοντας, πήρε μαζί του και το νοσταλγικό απόϊχο της παιδικής μας αθωότητας. Υπάρχει ένας ορισμός για την ποίηση που λέει ότι η ποίηση είναι η υπέρτατη μορφή συγκινησιακής χρήσης της γλώσσας. Θα ήθελα να κάνω μια τολμηρή παράφραση αυτού του ορισμού και να πω ότι ο Στέλιος Καζατζίδης, ο τραγουδιστής, είναι η υπέρτατη μορφή συγκινησιακής χρήσης της φωνής. Αυτό είναι ο Καζατζίδης. Δηλαδή δεν είναι μόνο μια μεγάλη, μια θεϊκή φωνή, είναι και ένας δεξιοτέχνης του συναισθήματος. Μας έμαθε ότι ακόμα και για να υποφέρεις χρειάζεται τέχνη. Θα πρέπει δηλαδή κανένας να μπορεί να ξεχωρίζει τουλάχιστον τις βασικές αποχρώσεις του πόνου. Αλλιώς βρίσκεται μέσα σε μια τυφλότητα συναισθήματος, σε μια διαρκή ξενιτιά. Ίσως να είναι αυτός ο λόγος που και τα τραγούδια του Καζατζίδη για την ξενιτιά ακούγονται με την ίδια συγκίνηση, είτε βρίσκεται κανείς εντός της ελληνικής πατρίδας είτε εκτός. Ίσως ακόμη να μας θυμίζουν και πόσο μακριά βρισκόμαστε από την παιδική μας ψυχή. Όταν ήμουν μικρός, στη δεκαετία του 50 με 60, τότε λειτουργούσε και πριτάνευε το ρομαντικό τραγούδι, το Μπελκάντο, και το ρεμπέτικο, με τον Διτσάνη, Παπαϊωάννου, Παμβακάρη και τους άλλους. Ξαφνικά, με τη φωνή του Καζαντζίδη, άλλαξε το κλίμα λίγο στην αρχή και μετά αρκετά. Τα προβλήματα που αντιμετώπισε το ρομαντικό και το ρεμπέτικο, το αυθεντικό, το οποίο και λατρεύω, ήταν άλλων εποχών. Δεν ήταν παροχημένα, διαχρονικά και αυτά, αλλά άλλων εποχών. Εκείνη την εποχή που άρχισα και εγώ να μπαίνω μέσα στον ποιητικό χώρο, ο Καζατζίδης άγγιξε τα προβλήματα της εποχής και πρώτα-πρώτα τη μετανάστευση. Έχει γίνει ο κλασικός, επικός, ας πούμε, τραγουδιστής της μετανάστευσης.
νομίζω ότι ο Καζαντζίδης πάντα έμεινε στην ουσία εκτός αγοράς. Ήταν ένα αγνό παιδί, γιος και αυτός μεταναστών σε μια φτωχογειτονιά της Αθήνας στη Νέα Ιωνία, όπου εκεί μεγάλωσε και νομίζω και εκεί έμεινε για πάντα. Όλη του η πορεία και τα λάθη του και οι επιτυχίες του φανερώνουν μέχρι το τέλος της ζωής του έναν γενναίο άνθρωπο, αγνό άνθρωπο, ο οποίος μέσα σε αυτή τη δίνη της εμπορευματικότητος του και του λαϊκού τραγουδιού κάπου έμεινε απ' έξω, κάπου έμεινε με τα χέρια ψηλά. Τα τραγούδια που έλεγε ο Καζαντζίδης έχουν μια ιστορία, έχουν μια σκηνογραφία, έχουν έναν κόσμο, έναν πολιτισμό, περιέχουν πράγματα τα οποία πιθανόν να μην ξαναγίνουν όπως έγιναν τότε. Όχι γιατί δεν θα υπάρχουν φυλακές, όχι γιατί δεν θα υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να φύγουν από το χωριό τους, όχι για να πάνε στη Γερμανία ή στις Βρυξέλλες για να δουλέψουν, αλλά να κατέβουν στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη και να ψάξουν δουλειά. Πιστεύω ότι είναι σημερινά τραγούδια πάντοτε, γιατί το περιεχόμενο αυτών των τραγουδιών έχει μια αλήθεια. Και ο κόσμος που έκλαιγε στην κηδεία του, που τον αντιμετώπιζε σαν Θεό που έφυγε, έκλαιγε γιατί στο πρόσωπό του πέθαινε ένας τραγουδιστής, ένας ποιητής, ένας άνθρωπος, ο οποίος έκανε το τραγούδι του, είχε τη συνέπεια της ζωής του. Εδώ και πολλά χρόνια του δίναν πάρα πολλά χρήματα για να τραγουδήσει και αυτός αρνιότανε. Αυτό είναι το μοναδικό στοιχείο το οποίο δεν το έχει κανείς άλλος Έλληνας τραγουδιστής, νομίζω ούτε κανείς ξένος τραγουδιστής αυτή τη στιγμή. Ο καλλιτέχνης που γνώριζε από προσφυγιά, από φτώχεια και στέρηση, από καταφρόνια αλλά και αγώνα της ζωής, προάσπισε με συγκινητική αυτοθυσία τη γνησιότητα του λαϊκού τραγουδιού με ό,τι τραγούδησε αλλά και ό,τι επέλεξε ως στάση ζωής. Αλλά τι μπορεί να σημαίνει το φαινόμενο Καζαντζίδης, που δέσπωσε επί τόσο χρονικό διάστημα, συμπυκνώνοντας την υψηλή τέχνη του,
την παράδοση του δημοτικού και σμυρνέικου τραγουδιού με το εγγενές λαϊκό. Τα παιδικά μου χρόνια είναι γεμάτα από τη φωνή του Καζατζίδη. Και ίσως είναι αυτός ο λόγος που δεν χρειάζεται να τρέξω σε δίσκους για να τον ακούσω, τον ακούω μέσα μου διαρκώς. Είχα ένα θείο, αδερφό της μητέρας μου, ο οποίος πριν ακόμα κυκλοφορήσουν τα δισκάκια των 45 στροφών στην αγορά, έσπευδε και τα αγόραζε την εταιρεία. Έτσι δεν υπάρχει δισκάκι 45 στροφών που να μην το έχω ακούσει. Και επίσης το γεγονός αυτό, δηλαδή, ότι έσπευδε και τα αγόραζε, μου ενέπνευσε ένα σεβασμό προς τον Καζατζίδη και μου έκανε να τον προσέξω πάρα πολύ νωρίς. Τα χνάρια που άφησαν τα μαύρα δάκρυα μου και έλα απόψε να με βρεις εκεί στην ερημιά μου. Βήμα, βήμα, δάκρυ, δάκρυ θα με βρεις σε κάποια άκρη να κλαίω για σένα αγάπη μου που τώρα ζεις μακριά μου. Για να με βρεις και σώσε με αφού μπορείς. Άκουσα όταν ήμουν ακόμα στο δημοτικό. Θυμάμαι τη Μαντουμπάλα και κάποια άλλα τραγούδια. Και η καταγωγή μου εκ Τρυπόλεως με οδήγησε προς τα εκεί, διότι όλοι όταν κατέβαινα στην Τρίπολη τραγουδούσαν Καζατζίδη. Ήταν και της γειτονιάς ο τραγουδιστής και της επαρχίας όλης της Ελλάδας με δύο κουβέντες. Ζιγκουάλα, ζιγκουάλα, ζιγκουάλα. Είσαι ο ήλιος το φεγγάρι και το φως μου, το μονάκριβο στολίδι σε του κόσμου. Με λαχρινή ομορφιά μου, πάντοτινή χαρά μου. Zinguala, Zinguala, Zinguala. Εγώ γεννήθηκα στον Πειραιά το 48 και μεγάλωσα στη Λεύκα μέχρι τα 13-14 χρονών. Η φωνή του Καζατζίδη έχει μπει στα αυτιά μου από τα Jukebox, από τα Luna Park
Και από τα μαγαζιά που δούλευε στη Νίκαια, γιατί μετά από τον Πειραιά και από τη Λεύκα μετακομίσαμε σε ένα άλλο πιο εσωτερικό μέρος της περιοχής, στο κρατικό νοσοκομείο στη Νίκαια. Και σε διάφορα κέντρα, σχετικά σε μικρή ακτίνα από το σπίτι μου, καθώς πέρναγα με το λεωφορείο, δεν τον είδα ποτέ στο πάλκο να τραγουδάει. Έβλεπα τις αφίσες ή στο φαλυρικό που τραγουδούσε, όταν περνούσα με το λεωφορείο, το πράσινο λεγόμενο τότε. Αυτή ήταν η πρώτη εντύπωση που είχα για τον Καρατζίδη. Μετά η μορφή του στα περιοδικά της εποχής, σε εφημερίδες, κυρίως στα εβδομαδιαία περιοδικά, που ήταν μια μεγάλη μορφή. Μετά ήταν πολύ φίλος μου ο Άκης Πάνου και γνώρισε τον Άκη Πάνου. Κάναμε και ένα βιβλίο μαζί στην Οδό Πανός, όπου έχω εκδώσει όλα τα τραγούδια του. Και έβλεπα την αγάπη που είχε τη μοναδική για την προσωπικότητα του Καζαντζίδη. Εξάλλου, ο Καζαντζίδης θεωρεί το καλύτερο τραγούδι, το λένε οι βιογράφοι του, «Η ζωή μου όλη». Εκεί που διάλεξα και περνάω τις μέρες μου, τους μήνες μου, τα χρόνια μου, αυτά που λείπω από τη δουλειά, βρίσκω τόση ζεστασιά στους ανθρώπους. Είναι τόσο αγνοί άνθρωποι αυτοί, οι αγρότες, οι ψαράδες. Μιλάω για άλλα πράγματα που μου είναι ευχάριστα, ας πούμε, όπως για τη θάλασσα, για τα ψάρια, για τα δολώματα, για καλλιέργειες, για κτηνοτροφίες, για ένα σωρό άλλα πράγματα. Που τα βρίσκω πολύ ευχάριστα και υπάρχει μια ατμόσφαιρα σε αυτά τα σπίτια που είναι γνήσια, ανθρώπινη 100%. Ο Καζαντζίδης υπήρξε η δραματική έκφραση μιας άγριας εποχής, χωρίς μάτια ελαίους, για τους ανθρώπους του μόχθου, για τους ταπεινούς και τους καταφρονεμένους. Η απαράμιλη φωνή του ήταν σαν να βγαίνει από τα βάθη μιας ανεκλάλλητης τραγωδίας, που συνδέθηκε με το ήθος του ανθρώπου, που μάχεται και αντιστέκεται, μέσα σε ένα περίκλειστο περιβάλλον από κοινωνικές αναταράξεις, από πολιτικές και ιδεολογικές συγκρούσεις και αβυσσαλαία πάθη. Μέσα στην αγριότητα κυρίως δύο δεκαετιών, του 50 και 60, το «Αχ» του Καζαντζίδη ήταν η αποθέωση της απαντοχής όλων εκείνων που δεν είχαν να χάσουν τίποτα, γιατί είχαν χάσει όλα εκτός από την αξιοπρέπειά τους. Πιστεύω ότι αυτό που λέμε λαϊκό τραγούδι θα μπορούσαμε πολύ άνετα να το χαρακτηρίσουμε μουσική σχολή Καζαντζίδη. Δηλαδή πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε αυτή η μεγάλη μορφή αυτού του ερμηνευτή, δεν θα διαμορφωνόταν με αυτόν τον τρόπο που διαμορφώθηκε το λαϊκό τραγούδι. Κάπου αλλού ίσως θα οδηγούνταν τα πράγματα, όχι όμως εκεί που οδηγήθηκαν. Όταν δηλαδή λέμε επιμένω λαϊκό τραγούδι, εννοούμε τον μουσικό κανόνα που καθιέρωσε ο Καζαντζίδης. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να βιάζονται μερικοί να τον διαδεχθούν. Θα πρέπει να καθιερώσουν έναν άλλο μουσικό κανόνα, διαφορετικό από αυτόν τον Καζαντζίδη, για να πούμε ότι είναι εξίσου μεγάλη η διαδοχή του. Δηλαδή δεν αρκεί να είναι κανένας καλός τραγουδιστής, χρειάζεται να διαμορφώσει έναν άλλο μουσικό κανόνα για να πούμε ότι είναι διάδοχος του Καζαντζίδη. Τη χαρά μου το έχουν πάρει άλλοι, γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Γιατί είχα χέρια καθαρά
ζήσω. Όσο η καρδιά κι αν λαχταρά, δεν θα ξαναγαπήσω.